Κύριε Κουσκουβέλη, σας ζήτησα να μιλήσουμε λίγο σήμερα, έχοντας μια εικόνα πια το τι συμβαίνει στην Κυπριακή ΑΟΖ, υδρογονάνθρακες προκλήσεις, το τι συμβαίνει στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και τα τελευταία που ακούσαμε γύρω από την επίρρεια του Καστελόριζου. Ωστόσο, δράτω με τις ευκαιρίες να ξεκινήσω, επειδή είστε και εγκύτερα, από τις χθεσινές ανακοινώσεις ΖΑΕΦ ότι αλλάζουν ονόματα σε υπουργεία, υπηρεσίες, ο στρατός θα λέγεται στρατός της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, η Ακαδημία για παράδειγμα λέει μπορεί να παραμείνει στο τέλος ως Μακεδονική Ακαδημία για λόγους ιστορικούς και εθνοτικούς. Το θέατρο επίσης ως Μακεδονικό θέατρο. Αυτά είναι απλά. Δεν είναι απλά, ωστόσο είναι το μειονέκτημα της, απορρέουν από το μειονέκτημα της συμφωνίας, ένα εκ των μειονεκτημάτων της συμφωνίας, γιατί την άποψη μου την έχω πει δημόσια και συνολικά για την συμφωνία, ως προς την χρήση του προσδιορισμού Μακεδονικός Μακεδονική. Βεβαίως όταν φτάνουμε στο να χαρακτηρίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τον προσδιορισμό, φαίνεται από τη συμφωνία ότι δικαιούνται να το πράξουν, εφόσον, όπως έλεγα σε παλαιότερη συζήτησή μας, νομική προσωπικότητα δεν έχουν μόνο τα άτομα, αλλά έχουν και διάφοροι οργανισμοί. Το ζήτημα είναι, και εκεί θα πρέπει να ελεγχθεί, κατά πόσο οι δημόσιοι φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο επίθετο, διότι με βάση τη συμφωνία όλοι οι κρατικοί φορείς πρέπει να χρησιμοποιούν το καινούριο όνομα. Τώρα, αν αυτό είναι μία, αν θέλετε, κερκόπορτα για την συνολική αλλίωση της εφαρμογής της συμφωνίας, αυτό πρέπει να το δούμε. Σας ρωτώ γιατί ξέρετε καλύτερα εμού ότι η περίφημη Ακαδημία είναι και η πηγή όλων των ιστορικών θεωρημάτων και όχι μόνο, ναι, και του αυτή μακεδονισμού. Και αυτή και της γειτονικής χώρας. Σωστά. Ήταν τα εργαλεία που προσπάθησαν να δημιουργήσουν εθνότητα, να βρουν ρίζες στο παρελθόν. Έχουν πει τα απίθανα αντιεπιστημονικά πράγματα και έχουν διαμορφώσει επιχειρήματα πάνω στα οποία στηριζόταν η επεκτατικότητα της γείτονος, εθνική και πολιτισμική, όπως έχω κατά το παρελθόν και επανειλημμένως υπογραμμίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο κυρίως κεφάλαιο και θέλω να μου πείτε, έχουμε πια, θα έλεγα, μία εικόνα, βεβαίως ένα τοπίο που αλλάζει και μεταβάλλεται διαρκώς. Ποια νομίζετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας ταχύτητας, να το πω έτσι, που δεν είναι μόνο η γαλάζια πατρίδα, αλλά και τα όσα συζητιούνται για την Κύπρο, τα όσα είπε και ο άλλοτε υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, ως προς την επίρρεια του Καστελόριζου σε σχέση με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, ανεξάρτητα από το αν εμείς δεν έχουμε ακόμη. Ποια είναι η εικόνα που νομίζετε ότι σχηματοποιείται? Θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να κάνει βήματα μπροστά. Χαιρετίζω την νυφαλιότητα ή τις δηλώσεις περί νυφαλιότητας και αυτοσυγκράτησης που εκπέμπονται από την ηγεσία της Κύπρου, ιδιαιτέρως από τον Πρόεδρο, αλλά ιδιαιτέρως από τον Υπουργό Εξωτερικών. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ενεργειακούς κολοσσούς και αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος όλο και περισσότερο παγιώνει μία κατάσταση, τραβάει τον δρόμο της χωρίς να μπαίνει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία και χρησιμοποιώντας κατά έναν πολύ αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο τη διπλωματία της. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δικιά μας την στάση, τα τελευταία χρόνια μπορεί να καταγραφεί και νομίζω δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί μια επιβράδυνση των ρυθμών που είχαν υιοθετηθεί
στις αρχές της δεκαετίας για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο. Βεβαίως έχουν οριοθετηθεί κάποια σε εισαγωγικά οικόπεδα ή αλίπεδα επί το ορθότερον, και επίκειται, τουλάχιστον αυτό εξαγγέλλεται, να δημοπρατηθούν ώστε να υπάρξουν εταιρείες ανάδοχοι. Καταγράφω επίσης και το ενδιαφέρον πάλι ενεργειακών κολοσσών για τις περιοχές που βρίσκονται νοτίως της Μεγαλονήσου, νοτίως της Κρήτης. Από εκεί και πέρα, στο άλλο το ζήτημα το οποίο προέκυψε, θεωρώ ότι δεν στέκει επιστημονικά με βάση το ισχύον διεθνές δίκαιο το ότι το Καστελόριζο δεν έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τα υπόλοιπα επιχειρήματα είναι πολιτικού χαρακτήρα και ενδεχομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι και αντιπαραγωγικά, καθώς μελλοντικά μπορεί ο οποιοσδήποτε διαπραγματευτής, ακούγονται και τα σενάρια ή τα ενδεχόμενα επίλυσης της διαφοράς σε διεθνείς δικαιοδοτικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μπορεί τέτοιου είδους επιχειρήματα ή πολιτικές απόψεις να χρησιμεύσουν στην απέναντι πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν κάποιος προετοιμάζεται για διαπραγμάτευση, νομίζω ότι ξεκινάει μεγιστοποιώντας. Άλλωστε οι γείτονές μας απέναντι στο Ανατολίτικο Παζάρι είναι καλοί, λένε 100, λες 20 για να καταλήξεις κάπου ενδεχομένως στη μέση, εφόσον μπει σε αυτή τη λογική. Το ερώτημα όμως, κύριε Σαχίνη, και αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, είναι αν και με ποιο δικαίωμα ο οποιοσδήποτε πολιτικός ή επιστήμον έρχεται να συζητήσει θέματα που αφορούν το σύνολο του ελληνικού λαού ή το κράτος μας. Εδώ υπάρχει κατά την άποψή μου ένα θέμα, και νομίζω ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα η συνεννόηση μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ πολιτικών, αλλά και η συζήτηση και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαβούλευση είναι απαραίτητα για να μην καταλήξουμε σε καταστάσεις σαν και αυτές τις οποίες βιώσαμε προσφάτως με το Σκοπιανό. Ναι, εάν δεν το κάνει, πώς να το πω, μετά από συνεννόηση να ρίχνει τροχιοδεικτικές κάποιες, και το λέω αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε την εντύπωση ότι στην πολιτική ελίτ της χώρας δεν υπάρχει ακόμη εδραία η αντίληψη περί κατευνασμού, συνομιλιών και τα λοιπά, και μάλιστα θα έλεγα, εγώ παίρνω και θέση, αρνητικός μια τέτοια αντίληψη όταν ο γείτονας σου έχει ξεδιπλώσει πλήρως τι θέλει τα επόμενα χρόνια στην περιοχή? Δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχει τέμνουσα, μπορεί να υπάρξει τέμνουσα με την Τουρκία, η οποία μιλάει για γαλάζια πατρίδα? Η προσωπική μου άποψη είναι πως όχι. Η προσωπική μου άποψη είναι καθέτως όχι, διότι έχεις έναν γείτονα ο οποίος λειτουργεί αναθεωρητικά, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, ο οποίος βρίσκεται από το 1974 και μετά παρανόμως στην Κυπριακή Δημοκρατία, πλέον βρίσκεται παρανόμως στη Συρία, βρίσκεται παρανόμως στο Ιράκ. Συνεπώς έχεις κάποιον ο οποίος δεν σέβεται ούτε το διεθνές δίκαιο, διότι τι είναι το διεθνές δίκαιο αν μη τι άλλο μια συμφωνία και μια συνένεση, μια συμφωνία είναι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών. Βεβαίως η Τουρκία λέει εγώ δεν έχω δεχτεί το δίκαιο της θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση όμως,
για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, πέρα από το, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει και το γενικό διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν οι αρχές του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η αρχή των σχέσεων μεταξύ των γειτονικών κρατών, mm-hmm. για την καλή γειτονία, είναι για να αποφεύγεται όχι η χρήση βίας, η απειλή χρήσης βίας. Προσέξτε, απαγορεύεται η απειλή χρήσης βίας. Και εδώ την βιώνουμε καθημερινά. Συνεπώς, σε μια τέτοια κατάσταση δεν ξεκινάς να διαπραγματευτείς, κατά την άποψή μου, αν προηγουμένως δεν υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Τα υπόλοιπα είναι πολιτικά επιχειρήματα, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα προσέλθεις έστω ότι υπάρχει, δημιουργείται μια συνένεση, uh-huh. έτσι, πώς θα προσέλθεις σε μια διαπραγμάτευση όταν εξ αρχής έχεις εσύ, όχι σε αυτά τα οποία διεκδικείς, σε αυτά τα οποία με βάση τα υφιστάμενα, με βάση όλους τους κανόνες, με βάση τη διεθνή πρακτική ισχύουν. Άρα δημιουργείται ένα ζήτημα στην μελλοντική, ενδεχομένως διαπραγματευτική ικανότητα και εμβέλεια των επιχειρημάτων της χώρας σε οποιοδήποτε διεθνές φόρουμ, είτε αυτό είναι πολιτικό, είτε αυτό είναι δικαιοδοτικό. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και για την Τουρκία και για το εσωτερικό της. Γιατί ο ΜΕ, πολλά εισαγωγικά, καλός σας φίλος ακαδημαϊκός, ο κύριος Νταβούτογλου, το λέω τότε που είχε βγάλει το βιβλίο του, τον είχατε, το υπενθυμίζω για τους Σωκράτες, εσείς και κάποιοι άλλοι καθηγητές, τον είχατε καλέσει να έρθει να μιλήσουμε ως πανεπιστημιακή για το βιβλίο του. Τώρα κοιτάξτε, στην εποχή παντοδυναμίας Ερντογάν, είναι η οικονομία, λέει κάποιος, που έχει φοβερά προβλήματα, και όχι μόνο, ακούγεται όλο και περισσότερο ότι ο Νταβούτογλου, ο Γκιούλ και ο αποδεκτός διεθνώς για τα οικονομικά ο Αλί Μπαμπατζάν μάλλον συμπτύσσουν μέτωπο και ετοιμάζουν πολιτικό φορέα. Μήπως να τους καλέσετε στη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι κακή ιδέα, διότι πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ανά την Ελλάδα και ειδικά στις νότιες περιοχές ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένας φιλόξενος χώρος, πόλη, για όλους αυτούς οι οποίοι διώκονται για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις στη γειτονική μας χώρα. Υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και πολύ μεγαλύτερη. Και ενδεχομένως η μη ακριβής αναφορά στους αριθμούς μπορεί να οφείλεται και στην ανάγκη προστασίας αυτών των ανθρώπων, διότι θυμίζω ότι η χώρα μας από την εποχή, από την αρχαιότητα, σεβόταν τον ξένο και επίσης από το 1821 και μετά το πρώτο σύνταγμα, όποιος πατούσε τον τόπο μας το πόδι του σκλάβος γινόταν ελεύθερος. Σωστό. Εμείς λοιπόν με αυτή την παράδοση, ακόμη και σε ανθρώπους που κατά το παρελθόν υπηρέτησαν πολιτικές οι οποίες ήταν κατά της Ελλάδας, είμαστε φιλόξενοι. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μάθουν κάτι βρισκόμενοι στον τόπο μας και για τη δημοκρατία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην Ελλάδα, και επιστρέφοντας, γιατί κάποια στιγμή η περίοδος Ερντογάν θα λήξει, να δημιουργήσουν άλλες προϋποθέσεις και προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής πορείας της χώρας τους για το καλό τους, αλλά και για τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε ανοιχτοί, και το πιο σημαντικό, κύριε Σαχίνη, γιατί καταλαβαίνω πάντα πλέον καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο ρωτάτε, είναι προφανές ότι αναζητείται νέος πολιτικός φορέας στην Τουρκία, λιγότερο, ας το πω έτσι, με λιγότερα θρησκευτικά χαρακτηριστικά, πιο κοσμικός, πιο κοντά στην Ευρώπη και λιγότερο απρόβλεπτος.
και φαίνεται ότι αυτές οι προσωπικότητες παρά τα γραπτά τους κατά το παρελθόν έχουν δώσει κάποια δείγματα πολιτικού ρεαλισμού. Αν προκύψει αυτό το πράγμα, σαφέστατα η πολιτική σκακέρα στην Τουρκία θα αλλάξει. Το κρατώ, δεν τα λέτε τυχαία, ξέρω ότι παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Αν παρόλα αυτά βγάλετε από την Αφθαλήνη την περίφημη επιστολή και την κάνει αποδεκτή ο Νταβούτογλου, πολύ ευχαρίστω να συντονίσω μια τέτοια συζήτηση. Κύριε Κουσκουμέλη. Θα είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Τακίνη. Ευχαριστώ. Η πρόκληση από τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.